Λοιπόν, ήρθε η ώρα όμως να πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Γιάννη Χατζησαλάτα, όπως σας έχω προαναγγείλει, τον εκπρόσωπο τύπου της Ένωσης Εφοριακών, και εσείς μπορείτε να στέλνετε ερωτήματα τα οποία θα απευθύνουμε στον κύριο Χατζησαλάτα, για να δούμε τι γίνεται και τι προβλήματα υπάρχουν και πώς τέλος πάντων θα μεθοδεύσουμε το θέμα της υπαγωγής μας στη συγκεκριμένη πλατφόρμα που δίνει το 800, αλλά και πώς οι επιχειρήσεις μπαίνουν σε αυτή την πλατφόρμα. Καλημέρα κύριε Χατζησαλάτα, τι κάνετε? Καλημέρα σας κύριε Σαντορινέ, αλλά θα μου επιτρέψεις από εδώ και πέρα να σε λέω τηλέμαχο, χάρη της φιλίας των τόσων ετών και της εκτίμησης του πρόσωπός σου. Είναι αλήθεια αυτό ότι είναι αμοιβαία τα αισθήματα, βέβαια. Δόξα τω Θεώ, πιστεύω ότι είναι μια δύσκολη κατάσταση και όσον αφορά την οικονομία και όσον αφορά τις συνήθειες καθημερινές τις οποίες είχαμε ως τώρα. Mm-hmm. Ελπίζω σύντομα να βγούμε από αυτή την περιπέτεια με όσο το δυνατόν λιγότερες απώλειες, αλλά να κρατήσουμε ότι να γίνουμε πιο σοφοί, ίσως, και να δούμε ότι η ρουτίνα η οποία πολλές φορές ήταν αυτή που ήταν στο επίκεντρο και μας παραγωγή γκρίνια παρακάνω. Mm-hmm. Να πούμε ότι αυτή πλέον η ρουτίνα έγινε ζητούμενο τώρα και την ψάχνουμε αναγωνίως, να ξεκινήσουμε πάλι να βγαίνουμε έξω, να βλέπουμε τους φίλους μας, να εκτιμήσουμε πράγματα και στιγμές. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι ίσως από αυτή την κρίση βγούμε πιο σοφοί, τουλάχιστον το σημαντικότερο να βγούμε αλόβητοι. Ναι, πολύ σημαντικό αυτό. Έχει ξεκινήσει ήδη η κατάθεση των σχετικών αιτήσεων στην πλατφόρμα για το ζήτημα της υπαγωγής των επιχειρήσεων. Βλέπω αυτά που είπε ο κύριος Βρούτσης, για 50.000 αιτήσεις μέχρι τώρα στην πλατφόρμα. Και υπάρχει και αυξημένο ενδιαφέρον όταν θα ξεκινήσει και η πλατφόρμα για τους εργαζόμενους, για το λεγόμενο 800. Τι πληροφορίες έχουμε τώρα, τι πρέπει να προσέξουμε, πώς πρέπει να το μεθοδεύσουμε όλο αυτό οι δικαιούχοι, κύριε Χατζησαλάτα? Καταρχάς πρέπει, κύριε Σαντορινέ, αφού λοιπόν πάμε στον κύριο Χατζησαλάτα. Εντάξει. Αγαπητέ Γιάννη. Έλα Γιάννη. Σωστά. Ωραία. Την έμαχή μου λοιπόν, καλό είναι να ξεκαθαρίσουμε τι είναι αυτό το 800, μη το δικαιούνται, τι ακριβώς γίνεται με αυτό, για να καταλάβει και ο κόσμος τι γίνεται. Γιατί σωστές φορές έχουν μπερδευτεί. Εδώ μπερδευόμαστε εμείς με αυτά που ακούμε, μπαίνουμε μέσα να ενημερωθούμε αριστερά και δεξιά από οποιαδήποτε πηγή για να είμαστε πιο συνεπείς στα οποία λέμε. Έτσι λοιπόν να πούμε ότι αυτό το 800, το οποίο είναι αποζημίωση, δεν είναι επίδομα. Έχει να κάνει λοιπόν για 1,5 μήνα αποζημίωση, αφορά διάστημα από 15 Τρίτου έως 30 Τετάρτου. Είναι σημαντικό να πούμε ότι είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και δεν συμψηφίζεται, που σημαίνει ότι όποιος το δικαιούται θα το πάρει και δεν έχει δικαίωμα κανείς να το στερήσει. Mm-hmm. Και οι δηλώσεις για αυτό το 800 από 31 Τρίτου έως 31 Τρίτου μάλλον, και έως 31 Τρίτου λοιπόν θα είναι συγγνώμη, θα είναι για τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν κλείσει αναγκαστικά με διοικητική απόφαση, και ως τέλος του Απρίλη θα είναι για τις επιχειρήσεις οι οποίες συνεχίζουν τη λειτουργία τους, απλά έχουν ενταχθεί στην προστασία των ΚΑΔ λόγω μειωμένου τζίρου. Ερώτηση. Έχω μια ερώτηση και είναι σημαντική. Εδώ έχω έναν άνθρωπο ο οποίος λέει εργάζομαι με σύμβαση μερικής απασχόλησης ως ιδιωτικός υπάλληλος σε μεγάλη εταιρεία εισαγωγής, εμπορίας και επεξεργασίας και διάθεσης κρέατος. Τον έθεσαν από τις 23 Τρίτου σε καθεστώς αναγκαστικής αδείας άνευ αποδοχών μέχρι νεωτέρας. Και ο άνθρωπος αυτός έπαιρνε 480 ευρώ το μήνα. Δεν διαθέτω, λέει, επαχυλότερο και τραπεζικό λογαριασμό. Τι θα κάνω τώρα, το μοναδικό έσοδο, εφόσον έβαλαν, το μοναδικό μου έσοδο ήταν αυτό. Εμπίπτω, μπαίνω σε αυτό το 800, θα το πάρω εγώ που είμαι, τέθηκα σε αυτό το καθεστώς πλέον? Ήταν το επόμενο που θα λέγαμε, ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι μπαίνουν μέσα. Γιατί για να πούμε στον αγαπητό φίλο, εάν σε περίπτωση δικαιούται το 800, θα ξέρουμε τι έγινε με την εταιρεία του. Ναι. Γιατί από εκεί που ξεκινάμε είναι το θέμα της εταιρείας. Γι' αυτό τώρα αυτοί που μπαίνουν μέσα στην πλατφόρμα είναι οι εργοδότες στην ουσία. Άρα λοιπόν, ποιοι δικαιούνται αυτό το 800, για να καλύψουμε και το φίλο τον οποίο είπε προηγουμένως. Mm-hmm. Είναι οι μισθωτοί, αυτοί οι οποίοι δηλαδή εργάζονται σε επιχειρήσεις, οι οποίες διέκοψαν με διοικητική απόφαση. Είναι αυτές δηλαδή η πρώτη φουρνιά, οι οποίοι είπαν ότι κλείνουν από αύριο. Ναι. Τα κομμωτήρια, παραδείγματος χάρη, τα κέντρα κτλ. Λόγω των μέτρων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Ακριβώς. Mm-hmm. Αν λοιπόν ήταν εργαζόμενος σε τέτοια επιχείρηση, το δικαιούται. Δεύτερον, εάν η επιχείρηση η οποία εργάζονταν συνεχίζει να εργάζεται, συνεχίζει να λειτουργεί, απλά και μόνο σταμάτησε τη διαδικασία της ένταξης των ΚΑΔ, γιατί μπήκε σε αυτή τη διαδικασία, τι σημαίνει αυτό? Ότι αυτή η επιχείρηση είχε πτώση του τζίρου. Άρα λοιπόν είναι περιβόητη ΚΑΔ που είδαμε να γίνεται πάρα πολύ συζήτηση τις τελευταίες ημέρες. Η εταιρεία του λοιπόν είχε πτώση του τζίρου,
συνεχίζει τη λειτουργία της, απλά μπορεί να βάλει σε αναστολή εργασίας τους υπαλλήλους. Ναι. Σε αναστολή εργασίας, τονίζω. Ναι. Τρίτον, εάν σε περίπτωση αυτός ο οποίος εργάζονταν είτε απολύθηκε είτε παραιτήθηκε από 1η Τρίτου έως 20 Τρίτου. Αυτές οι τρεις κατηγορίες μόνο των εργαζομένων είναι αυτές οι οποίες δικαιούνται το 800. Σε αυτές λοιπόν θα προσθέσουμε και τις ατομικές επιχειρήσεις που έχουν μπει στη διαδικασία των ΚΑΔ, προστασίας δηλαδή λόγου τζίρου ή αυτών που έκλεισαν, τους αυτοαπασχολούμενους και τους ελεύθερους επαγγελματίες που εντάσσονται στα δεδομένα προηγουμένως. Ναι. Αυτές είναι οι κατηγορίες που δικαιούνται το 800. Αν κάποιος η εταιρεία του συνεχίζει κανονικά να λειτουργεί, δεν έχει πληγή, δηλαδή ούτε έχει κλείσει ούτε έχει μείωση τζίρου. Ό,τι και να είναι η σχέση εργασίας, δυστυχώς δεν μπορεί να αποζημιωθεί. Ναι. Τώρα, ο άνθρωπος αυτός τίθεται σε καθεστώς αναγκαστικής αδείας άνευ αποδοχών μέχρι νεοτέρας. Ούτως ή άλλως το έχει αυτό το δικαίωμα μια εταιρεία να το κάνει. Πλήττεται ή δεν πλήττεται. Αυτό είναι το ερώτημα. Από τη στιγμή που πλήττεται, γιατί είπαμε προηγουμένως, δεν ξέρουμε αν η εταιρεία του πλήττεται ή όχι. Ναι. Αν από τη εταιρεία το βγάλει αναγκαστική αδεία, σημαίνει ότι συνεχίζει τη λειτουργία η εταιρεία. Ακριβώς. Εδώ λοιπόν έχουμε δύο περιπτώσεις. Ή η εταιρεία αυτή εντάσσεται στις εταιρείες με τους ΚΑΔ που έχουν μείωση του τζίρου και προστατεύεται, οπότε δεν μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο. Ή αυτή η εταιρεία δεν προστατεύεται γιατί δεν καλύπτεται από τους ΚΑΔ, οπότε μπορεί να κάνει τίποτα στους εργαζόμενους. Είπαμε προηγουμένως παραδείγμα στις αλλαγές της απολύσης. Εάν μια εταιρεία απολύσει, αυτές θεωρούνται παράνομες και είναι άκυρες. Αρκεί όμως φυσικά να είναι μέσα στη διαδικασία που προστατεύεται από τους ΚΑΔ. Ναι. Και είναι πολύ σημαντικό να ξέρει και ο εργαζόμενος και ο επιχειρηματίας πάνω απ' όλα, γιατί έχει μπερδευτεί πάρα πολύ κόσμος το ποιοι εντάσσονται και το ποιοι δεν εντάσσονται σε αυτή την περιβόητη διαδικασία των ΚΑΔ. Και εδώ είναι πάρα πολύ μεγάλες αδικίες. Ναι. Πάντως, εδώ τώρα στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν το έχουν κοινοποιήσει του ανθρώπου. Δεν ένα... το ξέρουμε. Το έχουν πει προφορικά, λέει, του το είπαν προφορικά. Δεν τον έχουν κοινοποιήσει ένα έγγραφο το οποίο να λέει μέχρι πότε θα είναι αυτός ο άνθρωπος σε αναγκαστική άδεια. Θα έχει τεθεί σε αναγκαστική άδεια άνευ αποδοχών. Δεν το έχουν κοινοποιήσει τίποτα. Τον έχουν αφήσει έτσι τον άνθρωπο αυτόν. Εγώ, αγαπητέ μου φίλε, θα ρωτούσα και την επιθεώρηση εργασίας τώρα για το συγκεκριμένο, γιατί δεν είναι δυνατόν. Υπάρχουν κάποιες διαδικασίες που πρέπει να τηρηθούν. Και δεν λέω να καταγγείλεις την επιχείρησή σου. Απλά θα έλεγα να κινητοποιηθείς και προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν είναι δυνατόν ο εργαζόμενος να είναι σε μια τέτοια κατάσταση, αγαπητέ Γιάννη Χατζησαλάτα. Όχι, δηλαδή, και δεν μπορεί να είναι. Απλά και μόνο είδαμε και χθες ότι απολύθηκαν εργαζόμενοι δυστυχώς στο αεροδρόμιο με μια μεγάλη εταιρεία μέσω SMS. Τους είπαν ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σταματάει η συνεργασία μας από εδώ πέρα. Θα πρέπει να πάτε να ενημερωθείτε το συγκεκριμένο υπάλληλο τάδε το τι πρέπει να κάνετε για την αποζημίωσή σας. Ναι. Είναι σκληρές εικόνες, είναι πράγματα τα οποία πραγματικά ανατριχιάζεις. Αλλά για να ξεκινήσει, το ξαναπαναλαμβάνω, ο φίλος αυτός για οτιδήποτε έχει να κάνει, θα πρέπει η εταιρεία του αυτή να είναι καλυμμένη από τη διαδικασία των εταιριών που συνεχίζουν να εργάζονται λόγω πτώσης του τζίρου. Ναι. Από εκεί ξεκινάμε και εκεί τελειώνει. Και δυστυχώς σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχουν πολλές εταιρείες που πραγματικά υποφέρουν. Είναι εκτός διαδικασίας. Γιατί υπάρχει τεράστιο πρόβλημα του ΚΑΔ. Ναι. Τεράστιο το πρόβλημα. Άλλη φίλη μας ρωτάει, Βέρα, αν οι μεσίτες δικαιούνται βοήθειας. Μέχρι τώρα νομίζω ότι δεν έχει διευθετηθεί το θέμα του ΚΑΔ. Βέβαια, οι αρμόδιοι είπαν ότι είναι δυναμική η λίστα και ότι συνεχώς θα μπαίνουν καινούργια επαγγέλματα, καινούργιες δραστηριότητες. Θα εμπλουτίζεται η λίστα. Μέχρι τώρα, πάντως, από ό,τι ξέρω, δεν έχουν μπει οι μεσίτες. Είναι εκτός. Απλά. Γιατί, να πούμε. Ναι, Γιάννη. Ναι, ακούω επιστροφή. Ναι, περίεργο αυτό. Λοιπόν, ένα άλλο τώρα θέμα. Όχι, δεν έχει να κάνει με κάποιον ο οποίος έχει ελιές, λέει, και έφτιαξατε αυτή τη βεβαίωση. Ως αγρότης δεν υπάρχει όρος αυτός για λόγο εξόδου. Θα το δούμε μετά, Δημήτρη, από το Ζεγολατιό. Θέλω να στέλνετε ερωτήματα τώρα που να έχουν να κάνουν μόνο σχετικά με ερωτήματα που μπορεί να τα απαντήσει κιόλας ο κύριος Χατζησαλάτας, έτσι, δηλαδή να είναι θέματα που να έχουν κάνουν με την εφορία. Το σημαντικότερο κλίμα και μου είναι ότι δεν μπορεί να απαντήσουμε τα πάντα, γιατί μπορεί να ξέρει κανείς τώρα, γιατί γίνεται πραγματικά ένας πανικός. Πραγματικά. Απλά έτσι. Να πούμε, επειδή άκουσα γελιές προηγουμένως, οτιδήποτε έχει με αγροτική παραγωγή εκτός από τους αλλιείς οι οποίοι προστατεύονται αυτές τις περάκτες ελίας και τις αυτοκαλλιέργειες, δεν υπάρχει τίποτα άλλο πάνω στην αγροτική παραγωγή που προστατεύεται. Ο Νίκος λέει καλημέρα. Το επίδομα ανεργίας θα έπρεπε να σταματήσω να το παίρνω τον Απρίλιο. Ξέρεις τι θα γίνει αν γίνει κάτι. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Νομίζω ότι ακόμη και για αυτούς που έχει λήξει θα συνεχίσουν να το παίρνουν. Δηλαδή θα το πάρεις και για το Μάιο. Για δύο μήνες. Σωστά. Άρα καλά τα ακούσαμε. Το επιβεβαιώνουμε και οι δύο.
Εργάζομαι, λέει, σε φωτογραφείο το οποίο συνεργάζεται όμως με νυχτερινά κέντρα διασκέδασης. Παρασκευή και Σάββατο δικαιούμαι το επίδομα ειδικού σκοπού 800 ευρώ. Βασικά τα φωτογραφία εμπίπτουν σε αυτές τις κατηγορίες, γιατί το ίδιο φωτογραφείο είμαστε πάρα πολλοί εργαζόμενοι. Πρέπει να δεις τον ΚΑΔ. Αν ο ΚΑΔ που έχει το φωτογραφείο, έτσι δεν είναι, Γιάννη? Απόλυτα σωστά. Να δεις αν ο ΚΑΔ, ας πούμε, συμπεριλαμβάνεται στις εταιρείες που δικαιούνται το 800, που τέλος πάντων δικαιούνται αυτόν τον από τον νόμο. Λόγω πτώση τζίρου. Ναι. Και να μπεις. Και να πούμε το τηλέμαχε. Ναι. Και το έλεγαμε προηγουμένως και συγγνώμη που σε διακόπτω. Παρακαλώ. Είναι πολύ σημαντικό και είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα με τους ΚΑΔ, γιατί μπορεί να υπάρχει, παραδείγματος χάρη, ένα κατάστημα το οποίο να εμπίπτει στη διαδικασία κλεισίματος, αλλά αυτός ο κωδικός αριθμός δραστηριότητας, ο περιβόητος ΚΑΔ, να είναι δευτερεύον στην έναρξη την οποία έχει κάνει. Α, μάλιστα. Δηλαδή, εγώ μπορεί, παραδείγματος χάρη, αυτή τη στιγμή να έχω ένα κατάστημα εστίασης, ναι, και να έχω και μια άλλη δραστηριότητα ενοικιαζόμενος τίποτε άλλο, και παίζει πολύ μεγάλο ρόλο ποιος είναι ο κωδικός, ο οποίος είναι ο πρώτος, ο κύριος που έχω δηλώσει. Μπορεί, παραδείγματος χάρη, να πλήττεται ο τζίρος μου από τον δευτερεύοντα κάδο, ο οποίος είναι και ο πιο κύριος, ναι, αλλά να είμαι εκτός γιατί είναι δευτερεύον και δεν είναι πρωτεύον. Γι' αυτό λοιπόν λέμε ότι είναι πραγματικά τραγικό. Μπορεί, ναι, παραδείγματος χάρη, έχω συγκεκριμένα από ένα φίλο, αλλά αυτό είναι πραγματικά, είναι κάθετο, έχει περάσει κάτω στην οικονομία, ο οποίος έχει, παραδείγματος χάρη, ένα κατάστημα που βουλάει λουλούδια. Και επειδή ο λογιστής του έκανε μια εξειδικευμένη έναρξη με κάδο, ο οποίος του είχε βάλει μέσα και σπόρους και κάτι άλλο, είναι εκτός. Εν τω μεταξύ, να πούμε κάτι, Γιάννη μου, ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν φορολογούνται λιγότερο επειδή έχουν. Όχι, και για τον πρώτο και για το δεύτερο κάδο με την ίδια φορολόγηση πληρώνανε. Εννοείται. Λοιπόν. Έρχεται το σύστημα και κοιτάζει τον αρχικό κάδο, δεν κοιτάζει τους υπόλοιπους. Και εδώ ποιο είναι το πρόβλημα? Δεν είναι μόνο το ιδιοκτήτη της επιχείρησης θα χάσει αυτό στα 800 ευρώ. Ναι. Είναι ότι αναγκάζεται πλέον ίσως και να απολύσει κόσμο αυτή που δεν προστατεύεται. Ναι. Γιατί δεν μπορεί να αντέξει και το μισθό και το εργόσιμο πάνω στον υπάλληλο από τη στιγμή που έχει μειωμένο τζίρο. Ναι. Ενώ αν προστατεύονταν, που έπρεπε να προστατεύεται, τα 800 ευρώ του υπαλλήλου, όπως και τις ασφαλιστικές εισφορές, θα τις είχε αναλάβει το κράτος. Οπότε δεν υπήρχε περίπτωση απόλυση. Ο Δημήτρης ο Γεράσιμου, ο επωνομαζόμενος και πυρηνικός φούρναρης. Το φίλος λέει, οι αρτοποιοί θα μπουν για το επίδομα. Εμείς κάναμε συνέντευξη με τον κύριο Μούσιο, ο οποίος είπε ότι είναι σε συνεννόηση με τον αρμόδιο υπουργό για τους φούρνους οι οποίοι έχουν πτώση τζίρου, να ισχύσουν τα ίδια. Δεν ξέρω αν είναι ο κάδος συγκεκριμένος των αρτοποιών στις επιχειρήσεις αυτές που θα ευνοηθούν με τα μέτρα αυτά, αλλά αυτό πρέπει να δεις πάλι τον ΚΑΔ. Δηλαδή εδώ, Δημήτρη μου, όλα ξεκινάνε και όλα τελειώνουν εκεί. Όλα τελειώνουν εκεί. Πω πάρα πολλές ερωτήσεις, Γιάννη, ο κόσμος αγωνία πραγματικά. Και είναι λογικό. Είναι απόλυτα λογικό. Πρέπει ο κόσμος κάπου να κρατηθεί. Εδώ αυτό έχουμε... που πρέπει. Ναι, εδώ έχω ένα ερώτημα το οποίο είναι πάρα πολύ, έτσι, θα έλεγα, πάρα πολύ διατυπωμένο σωστά. Ο Γιώργος Σιδέρης από τη Χαλκίδα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό κουράγιο. Αυτοαπασχολούμενος ελεύθερος επαγγελματίας πολιτικός μηχανικός. Το κύριο ΚΑΔ μου προσθέθηκε στις 23 Τρίτου του 20 στους ΚΑΔ που δικαιούνται την ενίσχυση των 800. Είναι εκτός. Και την αναστολή. Είναι εκτός, γιατί με μια απόφαση η οποία έβγαλε η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, η υπηρεσία μου δηλαδή στην ουσία, ναι, οποιαδήποτε μεταβολή στον κύριο ΚΑΔ από τις 20 Μαρτίου και μετά δεν μπορεί να θεωρηθεί αφορμή για να ενταχθεί μια επιχείρηση. Λαμβάνεται υπόψη ότι ήταν 23. Α, μήπως όμως εννοεί ότι... Δεν εννοεί ότι η επιχείρηση δική του προστέθηκε. Εννοεί ότι ο ΚΑΔ προστέθηκε από τον αρμόδιο υπουργό σε αυτούς που δικαιούνται την ενίσχυση. Γιατί τι μας ρωτάει? Προφανώς ξέρει ο Γιώργος ο Σιδέρης από τη Χαλκίδα ότι το δικαιούται. Θα πρέπει, λέει, να κάνω κάποια ενέργεια ή θα πιστωθεί αυτόματα στον επαγγελματικό λογαριασμό η ενίσχυση των 800 ευρώ. Αν δηλαδή κάποιος το δικαιούται, τι ενέργειες πρέπει να κάνει, Γιάννη Χατζησαλάτα? Από ό,τι λοιπόν διάβασε λίγο χθες, αυτοί οι οποίοι το επιστημονικό προσωπικό κατά κάποιο τρόπο ή αυτοαπασχολούμενοι, yeah, και ελεύθεροι επαγγελματίες, δηλαδή μηχανικοί, δικηγόροι, γιατροί, λογιστές κτλ., yeah, σαν άτομα εξαιρούνται από το 800. Μάλιστα. Απλά αυτό που πρέπει να ξέρει ότι αν εμπίπτει στη διαδικασία όμως να το πάρει, είναι ένας ελεύθερος επαγγελματίας που μπορεί να το πάρει αυτό το επίδομα. Είναι ελεύθερος επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος. Ναι. Σωστά. Θα ξεκινήσει λοιπόν η διαδικασία. Κατά πάσα πιθανότητα η πλατφόρμα αυτή, την οποία βλέπουμε τώρα στους επιχειρηματίες που μπαίνουν μέσα για να δηλώσουν τους εργαζόμενους, θα υπάρξει και πλατφόρμα η οποία θα μπαίνουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι και αυτοί που έχουν ατομικές επιχειρήσεις χωρίς προσωπικό,
να μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία για να δηλώσουν το επάγγελμά τους και την διάθεσή τους για να πάρουν το 800. Θα το πάρουν, αρκεί φυσικά να μην εξαιρούνται, γιατί πιστεύω ότι το επιστημονικό προσωπικό δυστυχώς είναι έξω. Είναι αυτό που λέγαμε τώρα με τους δικηγόρους. Ρωτάει ο άνθρωπος, έχει αγωνία. Είχα ενεργό διακανονισμό 100 δόσεων. Έκανα μετάβαση σε 100 δόσεις, 120. Η αίτηση έγινε δεκτή με δικαίωμα ενεργοποίησης ως το Μάιο. Λόγω οικονομικής δυσχέρειας το είχα stand-by, δίχως να ενεργοποιήσω ακόμη την έναρξη πληρωμών των 120 δόσεων. Ισχύει η προθεσμία του Μαΐου ή θα δοθεί κάποια παράταση? Αυτό δεν το ξέρουμε ακόμα, δεν έχει αυτή. Για αυτούς οι οποίοι εντάσσονται στη διαδικασία να είναι δικαιούχοι των 800 ευρώ, είτε είναι μισθωτοί είτε είναι επαγγελματίες, έχουν παράταση 3 μήνες για όλες τις δανεικές τους υποχρεώσεις και έχουν και μέχρι τον Σεπτέμβρη παράταση των φορολογικών και ασφαλιστικών των υποχρεώσεων. Ναι. Αρκεί να εντάσσονται στη διαδικασία των 800 ευρώ. Ναι. Άλλο ερώτημα από τον Γιώργο. Καθηγητής σε ΙΕΚ ιδιωτικό, ρωμίσθιος και κάθε μήνα οι ώρες που διδάσκει δεν πιάνει τα 800 ευρώ μισθό. Θα πάρει τα 800 ή θα πάρει αναλογικά με τον αντίστοιχο μήνα? Ξέρεις αν το συγκεκριμένο είναι στον ΚΑΔ, δηλαδή αν περιλαμβάνεται το ΚΑΔ του ιδιωτικού ΙΕΚ στις δικαιούχες εταιρείες και στους εργαζόμενους? Αν όντως είναι έτσι τα πράγματα, νομίζω ότι όσοι παίρνουν 800, παίρνουν 800, δεν παίρνουν παρακάτω. Ακριβώς. Νομίζω το ερώτημα ότι ήταν αν κάποιος είναι με μια σχέση εργασίας ορομιστείο ή παρταέμερο οτιδήποτε, αν δικαιούται 800 ή μέρος των 800. Ακριβώς, αναλογικά. Όχι. Ναι, όχι. Όποιος παίρνει το 800, παίρνει 800 ανεξάρτητα αν ο μισθός του πριν ήταν 5 εκατοστάρι. Άλλη ερώτηση. Αν κάποιος έχει δύο εργασίες, δηλαδή εργάζεται κανονικά και παίρνει από τη μία δουλειά του τον κανονικό μισθό, έτσι το μισθό του. Και από την δεύτερη δουλειά του όμως δεν παίρνει το μισθό. Θα το πάρει το 800? Εδώ είναι ο ΑΕΟ που λέει. Εάν συνεχίζει, αν μάλλον καταφέρει να ξεκινήσουμε από το δύσκολο, αν έχασε την εργασία του και η επιχείρησή του είναι αυτή η οποία είτε έκλεισε είτε προστατεύεται, το 800 το δικαιούται. Παρά το γεγονός ότι έχει και άλλη δουλειά, έτσι, και πληρώνεται. Είχε δύο εισοδήματα, φορολογούνταν και για τα δύο εισοδήματα, από τη στιγμή που έκλεισε μια επιχείρηση και χάνει το μισθό του. Στην ουσία, ή έχει μείωση τζίρου και θα βγει σε αναστολή εργασίας, το δικαιούται το επίδομα. Ναι, όχι, έχει κλείσει το ΙΕΚ, είναι δεδομένο. Όλα τα σχολεία, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, μπορεί ιδιωτικά. Να είναι μπορεί να είναι με τηλεργασία. Μπορεί να είναι με τηλεργασία. Σωστά. Οπότε, πάει και αυτό το ερώτημα. Από τη Ρόδο, αν κάποιοι εργαζόμενοι σε εποχικό ξενοδοχείο που είναι κλειστό και εργάζονται με μειωμένο ωράριο, αν δικαιούται το επίδομα των 800 ευρώ. Τώρα εδώ. Με μειωμένο ωράριο που έχει κλείσει. Ναι, πώς γίνεται αυτό? Ναι. Σας διατηρούν ως μειωμένο ωράριο να έχει κλείσει το ξενοδοχείο? Κάτι άλλο πρέπει να είναι. Πάρα πολλά ερωτήματα. Δεν έχουμε και άλλο χρόνο όμως. Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη Χατζησαλάτα, για τη βοήθεια που μας δίνεις. Τα ξαναπούμε πολύ σύντομα. Έτσι. Να πούμε ότι λέμε και κάτι που είναι πολύ σημαντικό και κρατάει πάρα πολλοί κόσμος. Είναι το δώρο Πάσχα που πλησιάζει πλέον και ο καιρός. Να ξέρει ο κόσμος ότι το δώρο Πάσχα, οι επιχειρήσεις οι οποίες δεν καλύπτονται είτε από τζίρο είτε επειδή κλείσανε με διοικητικά μέτρα, θα δώσουν το δώρο Πάσχα στους εργαζόμενους ολόκληρο τη Μεγάλη Τετάρτη. Για τις επιχειρήσεις όμως που πλήττονται και προστατεύονται, έχει το δικαίωμα ο εργοδότης, δύνατο δηλαδή, να το δώσει μαζί με το επίδομα στις αδειές του καλοκαιριού. Για αυτές οι οποίες προστατεύονται και πλήττονται, είτε λόγω τζίρου, είτε λόγω γιατί κλείσανε με διοικητικά μέτρα. Μάλιστα. Άλλος τώρα ο Κωνσταντίνος, οδηγός ταξί είμαι και όχι ιδιοκτήτης, εμείς δικαιούμαστε το επίδομα ως οδηγοί? Νομίζω ειδικά χθες για τους ταξιτζίδες κάτι έχει γίνει, είτε τους ιδιοκτήτες αυτοί οι οποίοι εργάζονται, νομίζω ότι εντάχθηκαν μέσα με κάποια επιφύλαξη, γιατί καταλαβαίνεις ότι η κωδική, η ΚΑΔ είναι εκατομμύρια. Οπότε είναι αδύνατο να το θυμάστε απ' έξω. Νομίζω ειδικά για τους ταξιτζίδες κάτι ήταν νομίζω χθες. Μπορεί ο καθένας να μπει στο διαδίκτυο στους ΚΑΔ και να το δει από μόνος του. Δεν είναι κάτι το δύσκολο. Το μυστικό είναι αυτό που είπε ο Γιάννης Χατζησαλάτας, είναι το μυστικό. Δηλαδή, και απαντά στη συντριπτική πλειονότητα των ερωτημάτων, αν ο ΚΑΔ ο δικό σας εντάσσεται στις επιχειρήσεις που ευνοούνται από τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, τότε είναι σίγουρο ότι θα δικαιούστε και το ποσό, έτσι, τα 800 ευρώ. Για να το πάρουμε οριζόντια. Οπότε αυτό που θα κάνετε είναι να κάνετε μια αναζήτηση, γιατί το να σας βρούμε εμείς τώρα είναι χιλιάδες οι ΚΑΔ που υπάρχουν, έτσι δεν είναι, Γιάννη? Εκατομμύρια. Ναι. Οπότε θα πρέπει να δείτε ποιο είναι το επάγγελμά σας, ποιο είναι ο ΚΑΔ της επιχείρησής σας. Και αν με την αναζήτηση που θα κάνετε στο ίντερνετ δείτε να υπάρχει ο ΚΑΔ στη συγκεκριμένη λίστα, τότε αναμένετε περαιτέρω οδηγίες για να εξασφαλίσετε το 800. Τότε θα πρέπει.
τώρα θα πρέπει να λέμε ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης που εργάζεται ο συγκεκριμένος να μπει στην πλατφόρμα που ξεκίνησε από χθες, να δηλώσει τους εργαζόμενους, οι οποίοι είτε είναι εκτός γιατί σταμάτησε η εργασία τους επειδή έκλεισε η επιχείρηση, είτε τους έβγαλε σε αναστολή, να τους δηλώσει μέσα. Την ίδια ημέρα πρέπει να ενημερώσει τους εργαζόμενους ότι εγώ μπήκα, έκανα την αίτηση και ο αριθμός πρωτοκόλλου είναι αυτός, και να μπει πλέον ο εργαζόμενος στην πλατφόρμα που θα ξεκινήσει τώρα εντός των ημερών. Να μπει, να δηλώσει τα στοιχεία του, να δηλώσει τον IBAN για να επισταθεί ο τραπεζικός λογαριασμός. Είναι τρία πράγματα που γίνονται. Πρώτον, δηλώνει η επιχείρηση ο εργαζόμενος. Δεύτερον, ενημερώνει τους εργαζόμενους ότι εγώ σας δήλωσα. Και τρίτον, μπαίνει ο εργαζόμενος μέσα για να δηλώσει τον IBAN. Γιάννη Χατζησαλάτα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Δύναμη, καλό κουράγιο και εύχομαι στον κόσμο πραγματικά. Ώρα είναι τεράστια. Να κλείσω μόνο δευτερόλεπτο με δύο που άκουσα πάρα πολύ όμορφα από τη συναδέλφου σου. Ο πρώτος είπε. Μένουμε στο σπίτι, αλλά το σπίτι δεν είναι κελί, είναι φωλιά. Και το δεύτερο, ότι μπορεί χθες μεγάλη γιορτή της Χριστιανοσύνης να μην γέμισαν οι ναοί με πιστούς, αλλά ίσως έγινε οι περισσότερες προσευχές που γίνανε ποτέ. Έχεις απόλυτο δίκιο. Ευχαριστώ πολύ, Γιάννη μου. Καλή συνέχεια.